η κοινωνία αλλάσει, είπε ο Δ. Αντώνης Αλεξόπουλος, φίλοι και φίλες. Και πάω στο καταληκτικό θέμα, το οποίο θέλω να συζητήσω μαζί του και το οποίο αφορά όλους μας, αφορά τις μεγαλύτερες γενιές και σίγουρα τις γενιές οι οποίες έρχονται. Θέλοντας και μη, οδεύουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο ενδεχομένως να φέρει μια λύση στο πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν όντως αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να συζητήσω τι θα είναι η λύση, πώς θα είναι η λύση, αν θα είναι καλή, αν θα είναι κακή. Όμως συζητώ το ενδεχόμενο σε κάποια φάση σύντομα το 50% και ένας του κυπριακού λαού να ψηφίσει την επανένωση αυτού του βασανισμένου νησιού και να υπάρξει μια πολιτική λύση στο πρόβλημα μας. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής υπήρχαν διάφορα δικοινοτικά προγράμματα τα οποία προωθούσαν την επαναπροσέγγιση, προωθούσαν την κατά κάποιον τρόπο κοινωνική επαφή νεαρών ως επιτοπλίστων ατόμων μέσω του αθλητισμού, έτσι ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες που να μας επιτρέψουν να έρθουμε στην τράπεζα των συνομιλιών. Αυτή τη στιγμή, έχοντας ξεπεράσει αυτό το πράγμα, έχοντας κατά την προσωπική μου άποψη εξαντλήσει τα οποιαδήποτε ωφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε από τέτοιου προγράμματα, από τέτοιου είδους προγράμματα, πάμε να δούμε τι γίνεται την πρώτη μέρα μιας ενδεχόμενης λύσης. Είπε ο Δ. Αλεξόπουλος σε κάποια φάση, προσυπογράφω σαν άνθρωπος του αθλητισμού νεαρός, αλλά θέλω να πιστεύω αρκετά έμπειρος, ότι η οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να γίνει αποδεχτή μέσα από τον αθλητισμό. Δεν είναι τυχαίο που εδώ και αρκετά χρόνια η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αυτό είναι προσωπική άποψη, την εκφράζω με κάθε σεβασμό προς την ΚΟΠ και επιφύλαξη, είναι προσωπική άποψη, το επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίο ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εδώ και χρόνια προσπαθεί για την επανένωση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Κατά την άποψή μου, προετοιμαζόμαστε για να αξιοποιήσουμε τον αθλητισμό ως όχημα κοινωνικής αλλαγής, ως τρόπον ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποδεχτούμε πλέον την νέα τάξη πραγμάτων. Χαιρετίζω την αξιοποίηση του αθλητισμού ως όχημα κοινωνικής αλλαγής. Χαιρετίζω την αξιοποίηση του αθλητισμού και κοινωνικού αθλητισμού και ανταγωνιστικού αθλητισμού ως τρόπο να αποδεχτούμε τη νέα Κύπρο οποτεδήποτε προέλθει αυτή και αν προέλθει από τη βούληση του κυπριακού λαού, επαναλαμβάνω για να σεβαστώ την οποιαδήποτε άποψη. Και θέλω ο Δ. Αντώνης Αλεξόπουλος, κλείνοντας την εκπομπή, να μας σχολιάσει αυτό το συγκεκριμένο θέμα ελεύθερα όπως ο ίδιος πιστεύει καλύτερα. Ο αθλητισμός σαν φαινόμενο έχει τρεις διεργασίες. Στα αγγλικά ονομάζεται η αρχή των τριών R, τα οποία είναι αρχικά των λέξεων reflection, resistance και reproduction. Λοιπόν, τα γράφω έτσι. Ναι. Αντανάκλαση, αντίσταση και αναπαραγωγή. Λοιπόν, αν κάνουμε τις παρατηρήσεις τούτες στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, έχουμε να δούμε διάφορα πράγματα. Έχουμε, όπως αναφέρες, τη δουλειά που κάνει η ΚΟΠ στο να επανανώσει το νησί, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Εγώ να σταθώ σε δύο άλλα πράγματα για να δούμε και να δούμε τι τελευταίες μας τη διάφορα. Είχαμε τον Τουρκοκύπριο παίχτη στην ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν μίλησε κανένας ποτέ για τον Τουρκοκύπριο παίχτη, ούτε πώς γίνεται τίποτα. Αναφέρθηκε, αλλά επέρασε. Λοιπόν. Ενδεχομένως γιατί δεν ήταν ο στάρ της ομάδας. Αν έβαλε 20 γκολ, δεν θα ήταν συζήτηση. Θεωρούμε ότι το νησί είναι ελληνικό ή ελληνόφωνο, οπότε μας ενόχλησε το γεγονός ότι υπέγυψε ένα Τουρκοκύπριο και παίξε σε Κυπριακή ομάδα. Για να δεις τον αντίποδα. Στέγιος Κίττος, ο Δημήτρης, Δημητρίου νομίζω, είχε ακόμα έναν, τρεις. Πριν δύο χρόνια. Τρεις Ελληνοκύπριοι παίχτες, στην απουσία δυνατοτήτων ευκαιριών να παίξουν ποδόσφαιρο σε μια από τις ομάδες της δεύτερης κατηγορίας ή πιο κάτω κατηγοριών, στον Νότο τέλος πάντων, πήγαν στον Βορρά. Τους δεχτήκαμε ότι ήταν καλές τρεις ομάδες, τους επιπληρώνουν και παίζαν. Οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Κάποιοι είπαν μπράβο, είναι ένα βήμα θετικό προς τα μπροστά, κάποιοι τους ονομάσαν προδότες.
Οπότε, αν πιάσουμε την αντανάκλαση, πάλι βρίσκουμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέτω και τη δική μου αντιμετώπιση του θέματος. Δεν τους θεωρώ προδότες. Όμως, από την άλλη, διαφωνώ σφόδρα, διότι εμέσως πλην σαφώς δώσαν υπόσταση και αναγνώριση σε έναν πολιτικό έκτρωμα. Χρησιμοποιώ κάποιες λέξεις λίγο πιο δυνατές, αλλά αν και δεν συναντήσω με αυτό που θέλω να πω για κοινωνική αλλαγή, επειδή μέχρι τότε, τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν υπήρχε κοινωνική αλλαγή, θεωρώ ότι δεν δύναται να δώσεις τούτη τη χειρολαβή. Τώρα πάμε να δούμε την κοινωνική αλλαγή. Πάμε όμως πίσω σε αυτό που είπα. Συγγνώμη, επέτρεψε μου να τελειώσω. Αν και εφόσον αυτό το πολιτικό έκτρωμα, αυτό το μόρφωμα πάβει να υφίσταται και υπάρχει μία ενωμένη κυπριακή δημοκρατία, η οποία είναι μίας διεθνής προσωπικότητας, μία ηθαγένειας, μίας αναγνώρισης και ούτω καθεξής μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αν ζουν και συνεργάζονται και αθλούνται Κύπριοι με τουρκικό παρελθόν, ελληνικό παρελθόν, μαρονίτικον, αρμένικον, φράγκικον, ασσύριον και ούτω καθεξής, δεν με ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να υπάρχει μία ενωμένη κυπριακή δημοκρατία. Πάμε πίσω στον που είπα, γιατί διαφωνώ λίγο. Γι' αυτό κάνουμε sport debate. Αναφέραμε πριν ότι η αλλαγή θα έρθει προς ανθρώπους. Εγώ μάλιστα όταν μίλησα με τον Κίτσον και τον Δημήτρη, είχα τους πει ότι σε 10 χρόνια από τώρα, ίσως εσείς οι 2-3 που πήγατε πρώτοι να είστε τους πρώτες εργάτες της αλλαγής. Τα παιδιά του δεν σκέφτηκα ούτε πολιτικό έκτρωμα, ούτε ψευδοκράτος. Είχα μια αγάπη προς το ποδόσφαιρο και θέλω να παίξω. Ξέρω τους προσωπικά. Αποδεχτώ. Δεν ήθελα ούτε να προκαλέσουν. Ήταν μια καθαρή αγάπη προς το άθλημα που έκαναν. Δεν έβρισκαν ευκαιρίες σε μια από τις ομάδες του Νότου και πήγαν κάτω. Χωρίς να το ξέρω. Παραπάνω, οι δύο τουλάχιστον ευρεθήκαν με πλησίωσμενες αντιδράσεις. Στην ουσία ήταν η αντίδρασή τους ήταν ενός παιδιού με αθώα ψυχή που έλεγε μου: θέλω να παίξω ποδόσφαιρο γιατί με αφήνω. Γιατί με πόλεμο στη δουλειά μου, γιατί φτιάχνω στον δρόμο και έχω την πίεση όλη μου την πλευρά. Σημαίνει ότι δεν καταλάβαν το πόσο βαθιά ριζωμένο είναι το πρόβλημα. Ναι. Η ερώτηση είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τον κυπριακό αθλητισμό για να δημιουργήσουμε αποδοχή, συνθήκες. Για να δημιουργήσουμε συνθήκες, να καλλιεργήσουμε ευημερία και για τον κυπριακό αθλητισμό, έτσι. Μια ενωμένη Κύπρος δημιουργεί προοπτική και για τον κυπριακό αθλητισμό πολύ καλύτερη. Και το ίδιο συμβαίνει και στον Ολυμπισμό και ούτω καθεξής. Εγώ να χρησιμοποιήσω κάτι που είναι ο Μαντέλα. Γιατί στη Νότια Αφρική έχουμε ένα πολύ ωραίο παραδείγμα. Ο Μαντέλα είχε πει ότι ο αθλητισμός έχει την δύναμη να ενώνει. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα η οποία υπερβαίνει οποιαδήποτε πολιτισμικά ή γλωσσικά εμπόδια. Δηλαδή, δύο άτομα τα οποία μιλούν την ίδια γλώσσα μπορούν κάτω από τους κανόνες ενός αθλήματος να βρεθούν μαζί και να μην χρειαστεί καν να μιλήσουν επειδή παίζουν το ίδιο αθλήμα. Μπορεί μόνο με τα χέρια ή με τα μάτια να συνεννοηθούν και να μπει το καλάθι. Παρόλο που προέρχονται από διάφορους άλλους τόπους. Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο τώρα έκλεισε δυστυχώς στην Ισραήλ, το Football for Peace. Έφερνε κοντά. Μιφαλότ έχω σημειωμένο. Είχα την τύχη να δω αυτόν τον οργανισμό Μιφαλότ, για όσοι θέλουν να το ψάξουν, το οποίο προωθούσε προγράμματα αθλητικά μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες. Είχαμε την ευκαιρία, την τύχη να τους φιλοξενήσουμε στην Κύπρο μέσω ενός δικτύου στο οποίο είχε η ανόρθωση σαμοχώς του εμπλακεί με πρωτοβουλία διαφόρων παραγόντων συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου και είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να συμβεί και στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή η αλληλοεπίδραση αθλητική να χρησιμοποιηθεί ως όχημα αποδοχής, αλλαγής, ευημερίας. Έχει μεγάλη σημασία είναι οι ηλικίες στις οποίες γίνεται. Επενδύουμε στο μέλλον. Δηλαδή όταν για παράδειγμα το παιδί που 11 χρονών και παίζει μπάσκετ για παράδειγμα τώρα στο Peace Players για παράδειγμα στην Κύπρο που υπάρχει το πρόγραμμα της καλαθοσφαίρας, όταν γίνει στην ηλικία τη δική μας, να θυμάται ότι κάποτε παίζει καλαθοσφαίρα με τον Τουρκοκύπρια με τον Αχμέτ, με τον Μοχάμετ και το καθεξής.
Οπότε στην ουσία επενδύουμε. Τα παιδιά είναι σίγουρα στα 30 δεν θα βλέπουν τον Κουδιοπρίμα όσο βλέπουμε εμείς. Στην ουσία υπηρετήσαμε θητεία. Εγώ υπηρετήσα μάλιστα το 1998 που είχαμε ακόμα θερμά επεισόδια. Ήταν οι χρονιές που πέθανε ο Ισάκτος Σολομού. Ήταν σχεδόν συνθήκες πολέμου. Οπότε είμαστε πιο ευάλωτοι στο να δεχτούμε μια πλήση εγκεφάλου μαζική ως προς το τι είναι Τούρκος ή τι είναι Τουρκοκύπριος. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός και άλλα κομμάτια της κουλτούρας, δηλαδή οι τέχνες, η ζωγραφική, η ποιήση, η μουσική, ήδη κάνουμε συναυλίες. Κοινές, άκουσα σε ένα φεστιβάλ του καλοκαιριού, είχαμε Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες που παίξαμε Ελληνοκύπριους. Θεωρώ ότι αν υπάρξουν ανάλογα προγράμματα, θα είναι ό,τι καλύτερο για να φέρουμε τον κόσμο μαζί πριν έρθει η πολιτική λύση. Θεωρώ, και όμως προσωπική μου γνώμη, ότι επικεντρωνόμαστε πάρα πολλά στο πολιτικό ζήτημα, συνταγματικά πώς να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα, τις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, και ξεχάσαμε εντελώς την κοινωνία η οποία είναι ανέτοιμη ακόμα. Πάμε πίσω στο παράδειγμα που σου είπα, στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Στο περιθώριο, αποκομμένη. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ακόμα κάποια χρόνια δουλειάς σε κοινωνικό επίπεδο, κάτω στον απλό πολίτη, στον απλό κοσμάκι, ο οποίος λίγο πολλά έχει τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Θέλει να ζει καλά. Θέλει να ζει με ασφαλεία. Θέλει να ζει με ασφαλεία. Με σιγουριά. Δηλαδή τώρα το κλίμα που έχουμε είναι ασφαλισμένο. Όταν κατεβήκα 200 άτομα για να δουν την Εθνική Κύπρου, Τουρκοκύπροι, διάναν διάνα πολλά θετικό μήνυμα. Η αποκοπή του σε ένα κομμάτι τη κερκίδα, εδώ και ένα άλλο μήνυμα. Εγώ μίλησα με κάποιου Τουρκοκύπρου που πήγαν στο παιχνίδι, και μάλιστα αστευόμενοι είπαν: κάναμε το καλό. Η θέση που ήμασταν ήταν στο παιχνίδι χωρίς. Όμορφα και χωρίς ενοχλήσεις. Οπότε είμαι σίγουρος ότι ο αθλητισμός θα είναι τα κύρια οχήματα στην επαναπροσέγγιση. Επιμένω στο ότι ακόμα θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά. Όμως, διακόπτωσε, νομίζω ότι έχουμε πάει πέραν από το σημείο της επαναπροσέγγισης. Αυτή τη στιγμή, εδώ που ήρθαν τα πράγματα, δεν είμαστε στην επαναπροσέγγιση, είμαστε ένα βήμα πριν τη λύση, την πολιτική. Να μην πωλήσει, να πω μεγάλες αλλαγές. Ναι. Είτε θετικές, όπως τις θεωρούν κάποιοι για τη λύση του πολιτικού προβλήματος, είτε αρνητικές, σε περίπτωση μη αποδοχής της λύσης που των λαών. Ενδεχομένως σε κάποιες άλλες πολιτικές πράξεις, αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε πολιτικά. Έτσι. Ναι. Θα παραμείνω στο συμπέρασμα το οποίο έχεις πει, ότι ο αθλητισμός οφείλει να είναι όχημα κοινωνικής αλλαγής. Εμένα είναι μια από τις προσωπικές εμπειρίες. Καταληκτικό σχόλιο. Μια από τις πρώτες επαφές με τους Κουκύπριους ήταν μέσω της πυγμαχίας. Γιατί μετά από την καταστροφή τώρα ασχολείται για πυγμαχία. Όταν βρεθήκαμε άνθρωπος προς άνθρωπο, διαπίστωσα δεν έχουμε διάφορα. Μιλούμε απλά διαφορετική γλώσσα και μοιραζόμαστε μάλιστα το ίδιο όνειρο όμως συγκεκριμένο. Και πιστεύω ότι αν ενωθεί ποτέ τον νησί, θα μπορούσαμε να είμαστε μια χώρα η οποία να στέκει σε πολλά γερά πόθια. Είμαστε ένα νησί με μεγάλα πλεονεκτήματα. Αν φύγει το πρόβλημα του ψευδοκράτους τέλος πάντων ή της εισβολής κατοχής κτλ., μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Είμαι σχεδόν σίγουρος για αυτό. Αξιόλογα άτομα υπάρχουν στις δύο πλευρές, όπως υπάρχουν και άτομα τα οποία σε άρνηση είναι ακόμα για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ όμως ότι αν επενδύσουμε στον αθλητισμό όσον αφορά το πολιτικό θέμα της Κύπρου, ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος τέλος πάντων.